Τον κόσμο ζουν με ιογενή υπατήτιδα, σε σύγκριση με 2,1 εκατομμύρια παιδιά που ζουν με τον ιό HIV. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για την Υπατήτιδα στη Βραζιλία και έδειξαν πως το 2016 περίπου 325 εκατομμύρια άνθρωποι έφεραν τον ιό της υπατήτιδας. Όπως καταγγέλει στο ΣΥΓΜΑ ο αντιπρόεδρος της Γαστρεντρολογικής Εταιρείας Κύπρου, η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει σχέδιο κατά της ασθένειας. Συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου σε επιτροπές της Ευρώπης, δεν έχουν να πούν τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν έχουν νούμερα, δεν έχουν επιδημιολογικές μελέτες. Αυτό το θεωρώ μεγάλη ντροπή. Παρουσιάζονται νούμερα σε έντυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τα κατεχόμενα, παρακαλώ. Όπως είπε ο γιατρός, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή εδώ και ένα χρόνο υπό το Υπουργείο Υγείας, αλλά ποτέ δεν έχει συγκληθεί. Πρόσθεσε μάλιστα πως προκύπτηκε πρόβλημα με τη λήψη φαρμάκων των ασθενών. Το να περιμένουμε από ένα νέο άνθρωπο να φτάσει σε προχωρημένη κατάσταση υπατήτηδας για να του προσφέρουμε θεραπεία, αυτό πια δεν είναι δικαιολογία. Φοιτητής δανείστηκε 60.000 ευρώ από την τράπεζα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Το θέμα ανέγραψε στη Βουλή ο βουλευτής αλληλεγγύης Γιώργος Παπαδόπουλος, καταγγέλλοντας στο ΣΥΓΜΑ ότι οι ασθενείς μπαίνουν στην διαδικασία να προβούν ακόμα και σε δανεισμό από τις τράπεζες για να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Κάποιοι ανθρώποι έχουν κάνει δάνεια από μόνοι τους για να αγοράσουν τα φάρμακα. Όλες οι άλλες χώρες προχώρησαν και αγόρασαν τα φάρμακα για όλους τους ασθενείς. Το θέμα θα επανέλθει εκ νέου τις επόμενες μέρες στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας με τους εγκλωβισμένους αξιωματικούς.